σφοδρή ήταν η σύγκρουση τα ξημερώματα μηχανή που έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο εκείνη την ώρα έκανε την αποκομιδή απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Θερίσου και Μήνο. Το απορριμματοφόρο ήταν κανονικά σταθμεμένο για να κάνει την αποκομιδή του και οι πληροφορίε μα λένε ότι το μηχανάκι σερνότανε για 10 μέτρα και ήρθε και σφινώθηκε ακριβώ κάτω από τον κάδο. Δηλαδή, ο κάδο στην ουσία του γλίτωσε και τη ζωή. Πολύ κοντά στο απορριμματοφόρο, ευτυχώ έχοντα αντιληφθεί την επικίνδυνη πορεία τη μηχανή, ήταν δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα που γλίτωσαν από θαύμα, όπω και ο οδηγό τη μηχανή, που κανεί δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα είχε βρεθεί αν δεν έπεφτε πάνω στον κάδο ανακύκλωση, αλλά κατέληγε κάτω από το απορριμματοφόρο. Ευτυχώ εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω από το όχημα και είδαν από μακριά τη μηχανή που πήγε να του διαβολήσει και απομακρύνθηκαν. Είναι το μεροκάματο του τρόμου. Δύσκολε συνθήκε είναι, αλλά εντάξει, το παλεύουμε. Για μεροκάματο ή και νυχτοκάματο τρόμου, έκανε λόγο ο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητα, την ώρα που και ο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου διευκρίνησε ότι από την πλευρά των πολιτών θα πρέπει να υπάρχει προσοχή και σεβασμό στο έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι. Από θα μαγλίτωση οι συναδέλφοι μας και μετέπειτα και ο δικυκλιστής. Όσο και αν οι εργαζόμενοι μας χρησιμοποιούν τα μέσα ατομική προστασίας που φυσικά επιβάλλονται και από τον νόμο και εμείς τους παροτρύνουμε ως υπηρεσία και ως δημοτική αρχή, ε, την ίδια στιγμή θα πρέπει πραγματικά και οι πολίτε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονται σε δημόσιο χώρο. Εξάλλου, όπω σα είπα, γίνονται νυχτερινέ ώρε και αυτό είναι μια επιλογή την οποία την κάνουμε συνειδητά για να μην επιβαρύνουμε την πόλη. Το τροχαίο σημειώθηκε στι 3 περίπου τα ξημερώματα με το Σύλλογο Εργαζομένων σε ανακοίνωσή του να αναφέρει. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, ο οδηγό τη μηχανή ήταν υπό την επίρρρεια μέθη, καθώ πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ στο συμβάν. Ζητάμε από του πολίτε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί πιο προσεκτική. Εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας απορροματοφόρα να εξοπλίζονται με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με φωτισμό, με επαρκή ε, σήμαση, ειδική σήμαση που μπαίνει στα πλαϊνά για να μπορεί να βλέπει ο αυτός που έρχεται από πίσω, ότι ξέρει κάτι, κάτι, υπάρχει ένα ανταγκλαστικό για να μπορεί να τον δει. Ε, και ζητάμε και την προσοχή του και να, να μα σέβονται με λίγα λόγια. Αυτό.